Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, για το ράδιο είναι το βιντεάκι. Θέλω να δείξω ότι, εντάξει, και το κλάδεμα είναι καλό, αλλά και η ακλάδευτες είναι ακόμα καλύτερα, πιστεύω. Βέβαια, η παραγωγή είναι ίδια και στα δύο επίπεδα. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι ακλάδευτες ντομάτες είναι τσαπατσούλικες. Έχει πολύ καλή παραγωγή, βέβαια, μπορώ να πω. Αλλά είναι δύσκολο να μεταχειριστεί κάποιος τέτοια φυτά, ιδίως σε μεγάλη έκταση. Πρέπει να αφιερώνει πολύ χρόνο ψάχνοντας ντομάτες κρυμμένες κάτω από κλαδιά και από δύσκολα σημεία. Αλλά θέλω να τονίσω ότι η παραγωγή μας πάει στο φουλ, ακλάδευτες βέβαια. Εγώ τις κλάδευω για τον λόγο ότι τις προστατεύω από την ηλιακή ακτινοβολία με δίχτυ και γι' αυτό τις κλαδεύω. Αλλά και οι ακλάδευτες πάνε καλά. Ορίστε λοιπόν, πολύ ντομάτα. Δεν μπορώ να πω, παραγωγή πάει στο φουλ. Λοιπόν, εδώ έχουμε άλλη μια τριπλή σειρά από ντομάτα πρεσπών, οι οποίες είναι ακλάδευτες, στηριγμένες, και βέβαια από το βάρος που κάνανε οι καρποί σπάσανε και τα σχοινιά, σπάσανε και τα καλάμια, και έτσι είναι πολύ δύσκολη η μεταχείρισή τους. Άντε να ψάξεις εδώ μέσα να βρεις ντομάτα τώρα. Θα τις βρούμε τον Οκτώβριο. Πού θα πάει.